υπάρχουν πάμπολες γυναίκες που συνδέονται με τη στεριά, με την αμαρτία, με την πορνεία, αλλά υπάρχει η φαντασίωση, το όνειρο της ιδεώδους γυναίκας, η οποία όμως έχει περίεργα χαρακτηριστικά. Έχει τη θάλασσα μες στα μάτια, άρα κάτι μέσα στο σώμα της που συνδέει με τη θάλασσα, ενώ οι άλλες οι γυναίκες απορρίπτονται. Δεν έχει φωνή. Η φωνή της να είναι η φωνή των ψαριών, τη γη Ιχθύος. Και προπαντός δεν έχει φίλο, δεν έχει εδίο.